Ευχαριστώ τον κύριο Βεζιρόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε διάφορα σοβαρότατα ζητήματα που άπτονται των εθνικών θεμάτων. Η Ελλάδα, οι Έλληνες απέδειξαν ότι μπορούν να ζήσουν και με κλειστές τράπεζες και με capital control και ενδεχομένως χωρίς αυτές τις οδηγίες με τις οποίες πρέπει να της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες μπορούμε να προσαρμοστούμε. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την πατρίδα μας, χωρίς εθνικά ιδεώδη, χωρίς να απεμπολούμε το ζήτημα της Μακεδονίας που έγινε και σχόλιο πιο πριν και βλέπουμε δυστυχώς ότι το μεγαλύτερο τμήμα της κυβέρνησης να συμφωνεί με τον κύριο Μουζάλα με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Θεωρούμε ότι είναι δευτερευούσης σημασίας αυτές τις μέρες όπου η πατρίδα μας βάλεται από παντού, πανταχώθεν, το να συζητάμε τροπολογίες ή ενσωμάτωση σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Σχετικά με το εν λόγω νομοσχέδιο θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια και για τις τροπολογίες αυτές και θεωρούμε κρίμα όπου η κυβέρνηση επί της ουσίας υιοθέτησε την άποψη του κ. Μουζάλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παναγιώταρο.